Πούμε και το τελευταίο γιατί έχει λοιπόν, Ε, Υπάρχει ένα ερώτημα αν έχουμε ε, διαρροή λοιπόν, προσωπικών δεδομένων από την ΑΔΕ. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση τη ΑΔΕ που μιλάει για 89.484 ναι. ε, οι οποίοι έλαβαν email. Για ε, οφειλέ τελών κυκλοφορία του 2018, ζητώντα του τα σχετικά δικαιολογητικά, αυτοί είναι απαλλασσόμενοι από τα τέλη κυκλοφορία. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτό το email δεν αναγράφεται το όνομα το δικό του, αλλά αναγράφεται το όνομα κάποιου άλλου οφειλέτη. Έχουν μπερδέψει τα ονόματα. Αν έχουν Αν έχουν μπερδέψει τα ονόματα, ναι, είναι άλλο πράγμα. Αλλά αν υπάρχει με διαρροή προσωπικών δεδομένων. Διαβεβαιώνουν στην επίσημη ανακοίνωση ότι δεν υπάρχει διαρροή κωδικών. Μάλιστα. Αυτό Για είναι το καλού σημαντικό. κακού, πάντω, ο Γιώργο Πιτσιλή, ο επικεφαλή ανεξάρτητη αρχή, έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση. Ψάχνουν να βρουν το θέμα, γιατί αλήθεια φαίνεται ότι υπάρχει ξαφνικά ένα κενό σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα που εμπιστευόμαστε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Φιλιππίδη.